Αγωνιστές και συναγωνίστριες εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου και των Επιτροπών Ειρήνης Αγρινίου, χαιρετίζουμε τη σημερινή αντιπεριαλιστική κινητοποίηση και πορεία ειρήνης εδώ στην ατολική βάση του ακτίου. Οι ατολικές βάσεις στο έδαφος της χώρας συμμετέχουν ενεργά στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Η βάση του ακτίου με τα επτάμενα ραντάρ των ΑΠΑΞ συντώνησε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις σε Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν και Ιράκ. Μεγάλη κινητικότητα επιδεικνύει κάθε φορά που υπάρχει εστία έντασης όπως και αυτή την περίοδο. Ως εργατικό κέντρο, όλο το προηγούμενο διάστημα προσπαθήσαμε να ανοίξουμε το σοβαρό ζήτημα του πολέμου στα σωματεία, να κουβεντιάσουμε οργανωμένα μέσα από γενικές συνελεύσεις και συσκέψεις με τους εργάτες και τις εργάτριες κάθε κλάδου για την αιτία που τους γεννά και τη στάση που πρέπει να έχει η εργατική τάξη. Σήμερα, οι αιστείες των πολεμικών συγκρούσεων εκτείνονται από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην περιοχή μας στα Βαλκάνια, όπου έχουμε ζήσει το αιματοκύλισμα, την καταστροφή και το διαμελισμό κρατών και παλιότερα. Το ΝΑΤΟ, έχοντας απλώσει στρατό και στόλο σε όλο το Αιγαίο, θέλει να διασφαλίσει τα συμφέροντα των δικών του μονοπωλίων και φυσικά όχι τα συμφέροντα των λαών. Η παρουσία του στην περιοχή μας, με πρόσχημα την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος που οι ίδιοι προκαλούν, δεν πρέπει να ξεγελάσει κανέναν. Όσο οι πόλεμοι και οι επεμβάσεις θα εξαπλώνονται ανά τον κόσμο, τόσο θα μεγαλώνει ο αριθμός των θυμάτων αυτής της βαρβαρότητας που είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Γι' αυτό επιβάλλεται από το εργατικό λαϊκό κίνημα να καταδικαστεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να δυναμώσει πάλι ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία, να δυναμώσει η εργατική λαϊκή αλληλεγγύη. Ήδη και στη χώρα μας βλέπουμε και τους μετανάστες να γίνονται, μάλλον στην περιοχή του Αιγαίου να γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης των υπεραλιστών για τον έλεγχο των πηγών και των δρόμων μεταφοράς, με θύματα πάντα τους ίδιους τους λαούς. Συναγωνιστές και συναγωνίστρες, η ολομέτωπη επίθεση που καταδικάζει κάθε χώρα και το λαό της στη φτώχεια και την εξαθλίωση είναι η μία όψη της ταξικής πολιτικής. Την άλλη όψη την αποτελούν οι πόλεμοι που γίνονται για τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Ο αγώνας για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες χρειάζεται να συνδεθεί και να συντονιστεί με την πάλη ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους και τις αιτίες που τους γεννούν. Συνεχίζουμε λοιπόν τον αγώνα μας για αποδέσμευση της χώρας από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το λαό νοικοκύριο στον τόπο του. Γεια σας.